Κατανοώ απόλυτα την κριτική που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα στις ανεξάρτητες αρχές. Δεν είναι καινούρια αυτή η κριτική, είναι μια πάγια στάση. Πολλά κόμματα αριστερόστροφα ή κομμουνιστικά ασκούν κριτική στην ύπαρξη και στη λειτουργία των ανεξαρτήτων αρχών. Αυτό το οποίο με προβληματίζει είναι ότι εν προκειμένου, αν δεν υπήρχε η ΑΔΑΕ, θα ήμασταν στο σκοτάδι σχετικά με το γεγονός ότι παρακολουθείται ένας εν ενεργεία υπουργός με επαναλαμβανόμενες παρακολουθήσεις και η ηγεσία του στρατεύματος και η υπεύθυνη των εξοπλισμών με παρακολουθήσεις διετής. Δηλαδή μιλάμε για 12 υπογραφές από την αρμόδια εισαγγελέα της ΕΕΠ. Και έρχομαι να σας ρωτήσω, μήπως εδώ η ΑΔΑΕ καλώς υπάρχει? Θα ξεκινήσω από το ερώτημά σας, ναι, για την ανεξάρτητη αρχή και για όλες τις ανεξάρτητες αρχές. Έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη άποψη, κυρία Γιάμαλη, για αυτές τις αρχές. Δεν θεωρούμε ότι είναι και τόσο ανεξάρτητες από τη στιγμή που διορίζονται από την εκάστοτε πλειοψηφία. Διορίζονται με μεγάλη πλειοψηφία όμως, κυρία Δελή. Με μια πλειοψηφία, θυμίζω, κυρία Γιάμαλη, ναι, η οποία ήταν μέχρι την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος τα 4/5 και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των υπολείπων κομμάτων κατέβηκε και πήγε στα 3/5, προφανώς διευκολύνοντας την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Ωραία, όμως με 4/5 όμως έχει εκλεγεί. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα δεν είναι πόσο λίγο ή πόσο πολύ ανεξάρτητες είναι αυτές οι αρχές. Το θέμα είναι ο ίδιος ο ρόλος τους, ο οποίος κινείται βεβαίως μέσα στα νομικά και τα συνταγματικά πλαίσια που υπάρχουν και που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Τώρα, σε ό,τι αφορά, αν θέλετε, το ζήτημα της παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών, να θυμίσω επίσης ότι είναι συνταγματική επιταγή. Είναι το άρθρο 19 του Συντάγματος που ορίζει ότι μπορεί να αίρεται το απόρριτο των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφαλείας. Με αυτήν τη γενική διατύπωση. Σε αυτήν λοιπόν τη γενική διατύπωση μπορούν να χωρούν τα πάντα. Ωστόσο, εγώ θα ήθελα... όχι τα πάντα. Εγώ θα ήθελα... αποδεικνύεται ότι μπορούν να χωρούν τα πάντα. Όταν καταστρατηγείται. Δείτε, κύριε Σπίρτζη, αν σκεφτούμε ότι την τελευταία δεκαετία, με βάση τα όσα δημοσιεύονται και τα όσα γράφονται και δεν διαψεύδονται και τα όσα ανακοινώνονται μάλλον από την ίδια την ΑΔΑΕ, έχουμε περίπου 100.000 την τελευταία δεκαετία, 15 ετία, επισυνδέσεις που δεν είναι επισυνδέσεις ενός τηλεφωνικού αριθμού, αλλά είναι επισυνδέσεις υποθέσεων. Καταλαβαίνουμε ότι εάν οι παρακολουθούμενοι για λόγους εθνικής ασφαλείας είναι αυτός ο αριθμός, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες, αν υπολογίσουμε και όλους αυτούς με τους οποίους αυτοί συνομιλούν. Όμως εγώ, κυρία Γιάμαλη, θα ήθελα να έρθω στην επικαιρότητα, η οποία συνδέεται βεβαίως, γιατί παρακολουθούμε από χθες, μετά την κατάθεση της πρότασης μορφής του ΣΥΡΙΖΑ, να έχει δημιουργηθεί ένα σκηνικό σοου αντιπαράθεσης στη Βουλή, καμιά φορά και έξω από τη Βουλή, εννοώ στα τηλεοπτικά κανάλια, μια δικοματική κουκορομαχία, και χρησιμοποιώ πολύ πολύ συγκεκριμένες λέξεις, που αποδίδουν αρκετές από τις περιπτώσεις των όσων συμβαίνουν από χτες μέχρι σήμερα στη Βουλή, για ένα ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό, εξαιρετικά ευαίσθητο, για το οποίο όμως, παρά το ότι γίνεται τόσος θόρυβος από όλους, από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, αποφεύγουν επιμελώς όλοι αυτοί να αναφερθούν στην ουσία του ζητήματος. Και η ουσία του ζητήματος είναι ότι όλες αυτές οι παρακολουθήσεις, οι υποκλοπές, το ότι ο ένας βγάζει τα άπλυτα του άλλου στη φόρα για τη μία ή για την άλλη υπόθεση, ακουμπάνε σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο θεσμικό πλέγμα το οποίο υπάρχει, το οποίο είναι πολυπλόκαμο, είναι πολυδέδαλο, είναι πολυσχηδές. Έχει ψηφιστεί και έχει εισαχθεί και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μέσα από οδηγίες και από κανονισμούς. Στηρίζεται φυσικά στον αρχικό, στον μητρικό νόμο των παρακολουθήσεων, τον νόμο 2225 του 1994, τον οποίο ψήφισε το ΠΑΣΟΚ,
και ο οποίος διατηρείται από τότε εμπλουτιζόμενος, ναι, από όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Έχει έρθει μετά ο νόμος 4624 από το 2019 που τον ψήφισαν, πρόσφατα έγινε αυτό, στην αρχή της θητείας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ψηφίστηκε μάλιστα από όλα τα κόμματα συμπεριλαμβανομένου και του κόμματος του κυρίου Βαρουφάκη, το Μέρα 25, που μιλάει για τα προσωπικά δεδομένα. Και πρόσφατα, εδώ πια είναι αποκαλύπτεται πλήρως η υποκρισία όλης αυτής της, ας μου επιτραπεί η λέξη, της κούφιας αντιπαράθεσης που διεξάγεται εδώ και δύο μέρες στη Βουλή, ότι αυτά τα κόμματα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν έναν κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος περιγράφει το πλαίσιο και ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις, μάλιστα, για την κυκλοφορία, την εμπορική κυκλοφορία των λογισμικών παρακολούθησης τύπου Predator, τύπου Pegasus κτλ. Και την ώρα λοιπόν που τα ψηφίζουν όλα αυτά, έρχονται μετά και διαμαρτύρονται ο ένας για τον άλλον για τις παρακολουθήσεις. Να γιατί λέμε ότι είναι υποκριτικό, ότι είναι προσχηματικό. Και για να καταλήξω, κυρία Γιάμαλη, θεωρούμε ότι ούτε αυτό γίνεται τυχαία. Ζητήσατε, πριν από λίγο είχαμε μία συζήτηση εδώ ο κύριος Σπύρτης και ο κύριος Παπαδημητρίου για το πρόγραμμα, για το ποιος έχει πρόγραμμα και ποιος δεν έχει. Νομίζω ότι το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης είναι δεδομένο. Είναι το πρόγραμμα το οποίο περιγράφεται εν πολλής στους όρους και τις προϋποθέσεις εκταμίευσης για το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι αυτό το οποίο βγήκε προχθές ως έκθεση του ΩΣΑ και αυτά τα στοιχεία είναι στοιχεία στα οποία συγκλίνουν και συμφωνούν όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και τα μικρότερα κόμματα. Για παράδειγμα, στα λεγόμενα πρωτογενή πλεονάσματα. Διαφωνείτε με την ύπαρξη των πρωτογενών πλεονασμάτων? Για τα προσωπικά δεδομένα δεν ισχύει. Δηλαδή, εγώ, ναι, προφανώς έχω φύγει από τα προσωπικά δεδομένα. Εγώ μιλάω για το οικονομικό πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης. Θέλω να ολοκληρώσετε σιγά-σιγά. Ναι, συνεπώς, επειδή λοιπόν υπάρχει μια τέτοια σύγκληση και μια τέτοια πια συμπόρευση η οποία δεν μπορεί να κρυφτεί, θα πρέπει λοιπόν κάθε λίγο και λιγάκι να ανακαλύπτουμε ένα θέμα, να ανακαλύπτουμε ένα ζήτημα το οποίο δεν το ανακαλύπτουμε, είναι υπαρκτό, είναι σοβαρό. Σοβαρό είναι. Και πάνω, βεβαίως και είναι σοβαρό, βεβαίως και είναι σοβαρό. Αν θέλετε, είναι σοβαρό γιατί όλη αυτή η ιστορία των παρακολουθήσεων αφορά το ίδιο το εργατικό, το μαζικό λαϊκό κίνημα, κυρία Γιάμαλη. Αφορά την ίδια την πάλη του λαού μας και το πόσο το ίδιο το σύστημα φοβάται αυτήν την πάλη. Σαφές. Και τη δυναμική που μπορεί αυτή να πάρει. Γι' αυτό και προκειμένου να κρυφτεί λοιπόν, και κλείνω, ναι, προκειμένου να κρυφτεί λοιπόν, να μακιγιαριστεί, να κουκουλωθεί αν θέλετε αυτή η κοινή συμπόρευση και ο κοινός βηματισμός που αποτυπώνεται εν πολλής και αποτυπώθηκε μάλλον μέχρι τώρα και στην ψήφιση περισσότερων των μισών νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε λίγο περισσότερα. Και επειδή λοιπόν αυτά πρέπει να κρυφτούν, προκειμένου, μάλιστα, να συντηρηθεί αυτή η κούφια διαμάχη, αξιοποιούνται τέτοιου είδους ζητήματα. Το ότι θέλουμε, ναι, ως ΚΚΕ την ΑΔΑΕ και τον πρόεδρό της να έρθουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να ενημερώσουν τη Βουλή και τον ελληνικό λαό δημόσια, δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε τις ευθύνες αυτής της ανεξάρτητης εντός πολλών εισαγωγικών αρχής για τα μειωμένα αντανακλαστικά που έχει δείξει μέχρι τα τώρα για την υπόθεση της παρακολούθησης του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ. Παρακολουθήσεις ολόκληρου τηλεφωνικού κέντρου, ολόκληρου κόμματος από το 2016 μέχρι το 2022 και επί ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή και επί Νέας Δημοκρατίας. Και όταν επιτέλους, κυρία Γιάμαλη, έρχεται η ώρα να συζητηθεί αυτή η υπόθεση προχθές στις 20 του Γενάρη στη Βουλή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ο μεν πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προφασίζεται ασθένεια και δεν έρχεται, ο δε ΣΥΡΙΖΑ μπλέκεται σε μία αντιπαράθεση εκεί προσχηματική, δεν ξέρω, την οποία αξιοποιεί και λόγω αποχωρεί, της αποχωρεί από τη συνεδρίαση και έτσι χάνεται και η μοναδική ευκαιρία που υπήρξε να συζητηθεί
στην Επιτροπή το ζήτημα των παρακολουθήσεων του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ. Δεν ξέρω τώρα αυτό πόσο συνεννοημένο ήταν ή πώς προέκυψε. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο του συστήματος. Γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλές επιφυλάξεις, είναι το λιγότερο που μπορώ να πω, για την λειτουργία αυτών των ανεξάρτητων αρχών. Σε κάθε περίπτωση η μομφή αύριο, την οποία θα ρίξει το ΚΚΕ στη Βουλή, είναι η συνέχεια στην κυβέρνηση, είναι συνέχεια της μομφής που ρίχνει το κόμμα μας κάθε μέρα σε αυτή την κυβέρνηση, και όχι μόνο για το ζήτημα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, αλλά για τη φτώχεια, για την ανεργία, για όλα τα προβλήματα που βασανίζουν τη λαϊκή οικονομία.